Ο Παύλο Πολάκη τώρα ανέβασε και πάλι το θερμόμετρο στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίε και κύριοι. Μια ανάρτησή του με προσβλητικέ και αγοραίε εκφράσει κατά του σκητσογράφου τη καθημερινή ηλία Μακρύ ήταν η αφορμή να ξεσπάσει θύελα αντιδράσεων. Με την Κουμουνδούρου όμω αυτή τη φορά να αποδοκιμάζει τη στάση του βουλευτή τη. Μια γελιογραφία του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή ήταν η αφορμή ο Παύλος Πολάκη να ξαναπιάσει το πληκτρολόγιο και να επιτεθεί με ύβρις στο σκητσογράφο τη εφημερίδας. Με αγοραίο ύφο, ο Χανιώτης βουλευτή θύμισε σε πολλού την ανάρτηση του περασμένου Φεβρουαρίου, που είχε επιτεθεί σε δημοσιογράφου και δικαστέ και είχε τεθεί θέμα διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκτό από τα συχάματα τη δημοσιογραφία, υπάρχουν και τα βοθρολήματα τη γελιογραφία. Μάλλον ζητάει αύξηση και δείχνει χαρακτήρα εναντίον μου αυτό το βδέλιγμα. Ηλία Μακρύ, γελιογράφο, λέει τη σοβαρή καθημερινή. Τράβα στο μακελιό, λιξόνταρμα, εκεί θα έχει πέραση τα χιδέα λόγια του κυρίου Πολάκη και η σπουδή του να ανεβάσει και τη φωτογραφία του σκητσογράφου Ηλία Μακρύ προκάλεσε για άλλη μια φορά σφοδρές αντιδράσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση κρατά σαφεί αποστάσει από τον βουλευτή. Επουδενή εκφράζουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέτοιε αντιδράσει, ακόμη και αν έρχονται ω απάντηση σε προσβλητικέ αναφορέ ή περιγραφέ του τύπου. Σε κάθε περίπτωση όμω πάει πολύ να κουνάει το δάκτυλο η κυβέρνηση, τη οποία ο αρχηγό είχε αποκαλέσει από το βήμα τη Βουλή ω εγκληματική οργάνωση δημοσιογράφου που ερευνούσαν τα σκάνδαλά τη. Σε υψηλού τόνου ήταν η αντίδραση της τη κυβέρνηση. Ακολουθώντα τη συνήθη πρακτική, το βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ προέβη για ακόμη μία φορά σε προγραφέ. Αυτή τη φορά σε βάρο του σκιτσογράφου Ηλία Μακρύ. Επειδή ενοχλήθηκε από το σκίτσο του, η επαναλαμβανόμενη στην πρακτική τη στοχοποίηση και των προγράφων δεν προκαλεί δυστυχώ καμία έκπληξη για τον ελόγο βουλευτή. Ο Βασίλη Κιώτης είναι τώρα μαζί μα. Βασίλη, η βεντέτα του κυρίου Πολάκη με δημοσιογράφου είναι γνωστή. Τώρα βλέπουμε ότι ανοίγει βεντέτα και με του ε, σκιτσογράφου. Ε, Μέχρι τώρα θα έλεγα τίποτα αξιοπερίεργο. Αυτό που προκάλεσε αίσθηση παρόλα αυτά ήταν το γεγονό ότι το κόμμα του αυτή τη φορά τον άδειασε. Τον αποδοκίμασε ευθέω. Και πράγματι συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό είναι πια το πολιτικό ζήτημα. Διότι κοίταξε, έτσι όπω τα βλέπω να εξελίσσονται τα πράγματα με τον κύριο Πολάκη, μετά την πρώτη κόντρα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ήρθε η σημερινή αποδοκιμασία. Έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα, ένα από, το, από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα έχει να διαχειριστεί η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο κύριο Πολάκη. Διότι ο κύριο Πολάκη αμετανόητα. Ε, αντιβαίνει όχι μόνο τους κανόνες του κανόνε ευπρέ, τη ευπρέπεια στον πολιτικό λόγο, αλλά και τη φιλοσοφία τη αριστερά που θέλει να εμπνεύσει ο κύριο Κασελάκη στην παράταξή του. Γιατί δεν είναι αριστερό να λες αυτή είναι η δική μου άποψη και όλες οι άλλες απόψεις δεν τις ανέχομαι, δεν τις ακούω και όποιος τις λέει πρέπει να σβηστεί από το χάρτη. Όπως δεν είναι αριστερό να λες εγώ δεν δέχομαι καμία κριτική είτε προέρχεται από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είτε προέρχεται από τους δημοσιογράφους είτε προέρχεται από τους γελιογράφους γιατί Ειδικά για τους γελιογράφους, έχουν κατοχυρώσει οι συνάδελφοί μας αυτοί ότι έχουν μια ελευθερία ακόμα μεγαλύτερη από Κάτ την Βασίλη, δική μας. Κάτσε πολλές φορές γιατί αυτή τη δουλειά κάνουμε, η κριτική μπορεί να είναι άδικη. Ένα σχόλιο μπορεί να είναι βιτριολικό, μπορεί να είναι υπερβολικό και ένα σκίτσο ακόμη-ακόμη μπορεί να είναι σκληρό ή και αυτό να είναι άδικο. Το θέμα είναι για τους πολιτικούς που κυρίω βρίσκονται στο επίκεντρο τη κριτική ημών. Πώ αντιδρά κανεί, Πώ δηλαδή ε, υπερασπίζεται τον εαυτό του σε κάτι που μπορεί όντω να τον θίγει ή να τον αδικεί. Αυτό λέω ακριβώ κι εγώ. Η Έχει ποιότητα δικαίωμα θέλω να, να πω Να θεωρήσει ότι η κριτική που του γίνεται είναι άδικη. Προφανώ. Και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ε, το λεξιλόγιο που ακούσαμε τώρα είναι λεξιλόγιο με το οποίο μπορεί κάποιος που πιστεύει στον διάλογο και στη δημοκρατία να υπερασπιστεί το δίκαιο του ακόμα και όταν το έχει. Προφανώς όχι. Και ξέρεις κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Ο κύριος Τσπολάκης έχει προκαλέσει πολλές φορές προβλήματα και στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν τον αποδοκίμασε. Ο κύριος Κασελάκης το έκανε ευθέως στο δεύτερο κρούσμα το θέμα αυτό... είναι ότι ο κύριος Πολάκης είναι από τα βασικά πρόσωπα που έχουν εξε... εκλέξει όμως, που έχουν βοηθήσει να εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Μα γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κύριος Κασελάκης στην τελευταία του συνέντευξη αναγνώρισε ότι στον κύριο Πολάκη οφείλει την υποψηφιότητά του, όχι και την εκλογή του, αλλά και στην εκλογή του ο κύριος Πολάκης συνέβαλε. Γι' αυτό η μεταξύ του κόντρα. Έχει πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί εδώ, μετά τη σημερινή αποδοκιμασία, Βλέπω ένα debate. Θα περάσει το δικό μου. Όχι, θα περάσει το δικό μου. Όποιο και να περάσει, λοιπόν, τώρα εδώ στην κόντρα που άνοιξε, θα σηματοδοτήσει νέο γύρο σημαντικών εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το παρακολουθούμε και αυτό με ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.